Γεια σας, κορίτσια. Από εμφάνιση ξέρω, ήρθε όλη η κότα. Από το κοτέτσι κατευθείαν. Αλλά από γεύση, επειδή δοκίμασα λίγο, είχε νοστιμιά. Τώρα ο Θεός το έχω σταυρώσει. Ναι. Ο Θεός μαζί σας, μαζί μας. Εύχομαι να σας αρέσει. Εύχομαι να αρέσει, παιδιά. Καλή απόλαυση. Ευχαριστούμε. Έχει μείνει εγώ. Μέσα δεν έχει ψητή. Δεν έχει γίνει μέσα. Και αλατάκι θέλει πατάτα, Φωνάζαν αλάτι, αλάτι, αλάτι. Φαίνεται ψημένη. Λίσα. Όχι. Ναι. Πολύ αλάτι. Λίσα. Έχει πολύ αλάτι. Έχει πολύ αλάτι. Λίσα. Κόψε να το βάνε ψημένο. Ένι ψημένο. Ναι. Περιμένει. Κάμεις... Είναι ψημένο, είναι. Ναι. Και μυρίζει πολύ ωραία. Μπορώ να κόψω φάω. Είναι ωραίο το κοτοπούλο. Ψημένο, είναι ωραίο. Ναι, ωραίο. Πολύ ωραίο. Αλλά η σάλτσα δεν έδεσε. Ναι, καθόλου δεν έδεσε. Και οι πατάτες, πολύ λάδι. Πολύ αλάτι. Και αλάτι. Να δούμε λοιπόν τι θα πει για το πιάτο αυτό ο Έκτορας Μποτρίνι. Μπουτάκια κοτόπουλα αλλά κρέμ με πατάτες τηγανιτές. Βλέπουμε ότι η κρέμα έχει κόψει τελείως, γιατί δεν βάζουμε τόσο πολύ νερό στην κρέμα γάλακτος, δεν υπάρχει λόγος. Ειδικά ένα κοτόπουλο αλλά κρέμ γίνεται με πολλούς τρόπους. Ένας από τους τρόπους κατά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κοπεί το μπουτάκι. Το μπούτι θέλει κόψιμο εδώ. Ψήνεται πιο εύκολα, δουλεύεται πιο εύκολα και είναι και πιο ωραίο στο πιάτο αισθητικά. Η κρέμα γάλακτος δεν πρέπει να πήξει πάρα πολύ, να ριντουριστεί όπως λέμε στη μαγειρική, γιατί μετά διαχωρίζει. Στο τέλος βάζουμε και λίγο λεμονάκι, γιατί η κρέμα αγαπάει το λεμόνι, λίγο ξύσμα λεμόνι, λίγο κονιάκ και έχουμε ένα κοτόπουλο αλλά κρέμ. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ. Οι πατάτες ήθελαν λίγο τηγάνισμα ακόμη, αλλά σε γενικές γραμμές οι πατάτες είναι καλές. Για μένα είναι λίγο αλμυρές. Για να δούμε το κοτόπουλο. Νομίζω το κοτόπουλο, αν το βγάλω στην αυλή, θα περπατήσει. Ναι, το κοτόπουλο βλέπουμε ότι είναι ομό. Δεν έχει ψηθεί. Θα φάμε ένα κομμάτι από τη γωνία όμως. Έτσι για το καλό. Είναι κρίμα γιατί είναι ομό, αλλά κρίμα γιατί γευστικά δεν είναι άσχημο. Είναι σωστά λατισμένο, έχει σωστό πιπέρι, έχει σωστή γεύση. Δεύτερο μεγάλο φάουλ, ότι η σως έχει κόψει. Είναι πολύ κακό. Οι πατάτες είναι λίγο αλμυρές, αλλά είναι συμπαθητικές. Και το κοτόπουλο γενικά νόστιμο, αλλά ομό και σάλτσα κομμένη. Αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο μαγικό από κάποιον που μαγειρεύει για κάποιον που αγαπάει. Εδώ μάλλον με μισούν.